εθελοντισμός είναι κάτι που το έχεις μέσα σου. Ο Σαμαρίτης είναι τρόπος ζωής, είναι κάτι που το νιώθεις. Η πρώτη μου επαφή με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ήταν όταν ήμουν ήδη 5 χρονών και θυμάμαι τον παππού από τη μεριά της μητέρας μου που ήταν στο σώμα της Πάτρας τότε εθελοντής Σαμαρίτης. Καθόμουν το βράδυ αργά συνήθως, γιατί δούλευα νωρίτερα, και καθόμουν και βλέπω στον υπολογιστή μου τις σκηνές, τα βίντεο που βγαίναν οι άνθρωποι βρεγμένοι, που τους παραλαμβάναμε, που τους βγάζαμε μέσα από το νερό μισολιπόθυμους, μισοπνιγμένους, πνιγμένους. Και εκείνες τις στιγμές έσπαγα, πραγματικά έσπαγα, δηλαδή... Είναι δύσκολο πράγμα να θες να βοηθήσεις και να μην μπορείς να είσαι εκεί. Βρέθηκα στη Μυτιλήνη στο καρατεπέ, ήταν ο καταβλισμός δεύτερης επιλογής, όταν πλέον είχαν επιβεβαιωθεί τα στοιχεία των προσφύγων και περιμένανε κάποια νέα χαρτιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να μετακινηθούν κάπου μέσα στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται κάποιος για να γίνει Σαμαρίτης, πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει συναισθήματα. Πρέπει να νιώθει τον πόνο του άλλου και ότι δεν είναι ο πόνος του άλλου, όλους μας αγγίζει ο πόνος. Όλοι πρέπει να βοηθάμε ένας τον άλλον για να είμαστε όλοι καλά. Αυτό που με έκανε να γίνω εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ήταν κυρίως ο πατέρας μου, όπου τον έβλεπα από μικρή να πηγαίνει να βοηθάει και τον ρώταγα, μπαμπά, τι κάνεις, γιατί. Και με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, σκεφτόμουν ότι Χριστούγεννα είναι γιορτή που πρέπει να τα περνάς με την οικογένειά σου, είναι γιορτή αγάπης, προσφοράς, και αυτοί οι άνθρωποι στο καταβλισμό ίσως έχουν χάσει και την οικογένειά τους, ήταν μόνοι τους και κάποιος πρέπει να είναι εκεί για να τους σταθεί. Δεν το σκέφτηκα πολύ, το είπα στον πατέρα μου ότι θέλω να πάω και ήταν η πρώτη αποστολή, η πρώτη κοινή αποστολή μας. Θυμάμαι, ζωγράφιζα με διάφορα παιδάκια από τον καταβλισμό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την Εσρίν και τον Ναούτ. Είχα πάρει μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής και ζωγραφίζαμε. Μας ζωγράφιζαν για να μας ευχαριστήσουν, δεν είχαν κάτι να μας δώσουν. Και ήτανε τόσο γενναιόδωρα. Ήτανε τόσο ευγενικά παιδιά, που τα έβλεπα και σκεφτόμουν, έχω έναν αδερφό στην ίδια ηλικία με αυτά. Θα μπορούσε να ήταν αδερφός μου στη θέση του. Ονομάζομαι Μασούρα Κωνσταντίνα, είμαι εθελόντρια της κοινωνικής πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού. Εργάζομαι εθελοντικά εδώ και 1,5 χρόνο. Έχω εκπαιδευτεί από τον Ερυθρό Σταυρό για να παρέχω υπηρεσίες σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι και η κοινωνική υπηρεσία στο Σκαραμαγκά, όπου βρισκόμαστε τώρα.
Το γραφείο της κοινωνικής υπηρεσίας είναι ένα γραφείο πάρα πολύ ζωντανό και πολύ δημοφιλές. Ζωντανό γιατί έχει στιγμές έντασης και δημοφιλές γιατί δίνει λύση σε όλα τα αιτήματα που φτάνουν μέχρι εδώ. Τα αιτήματα αυτά μπορεί να είναι πάρα πολύ απλά, όπως η έκδοση ΆΜΚΑ, μπορεί να είναι όμως και πολύ σύνθετα, όπως η διαχείριση ενός ψυχιατρικού περιστατικού, η υποστήριξη ψυχολογική όπου χρειάζεται ή ένα προσθετικό μέλος που μπορεί να χρειάζεται ένας αποφελούμενος, η επανένωση με την οικογένειά του, ανάγκη για επαφή με κοινωνική υπηρεσία, για γραφειοκρατική παροχή και γι' αυτό στελεχώνεται το γραφείο αυτό με 4 εξαιρετικούς κοινωνικούς λειτουργούς και 4 εθελοντές μαζί με μένα που φροντίζουν να δίνουν απαντήσεις σε οτιδήποτε χρειαστεί. Κανείς δεν φεύγει από αυτό το γραφείο χωρίς να έχει λύσει στο πρόβλημά του και αν δεν μπορεί να δοθεί από την υπηρεσία αυτή θα υπάρξει παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, φορείς ή οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό και έχουν δρομολογήσει συνεργασία μαζί μας ώστε να λύνεται κάθε πρόβλημα. Θυμάμαι πολλά περιστατικά και δεν ξεχωρίζω κάποια πιο σημαντικά γιατί όλα μας δίνουν ζεστασιά. Εθελοντισμός είναι θησαυρός. Γλυκαίνει την ψυχή και την ομορφαίνει. Και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Με το προσφυγικό ασχολούμαι από την πρώτη στιγμή που ενεπλάκην ο Ερυθρός Σταυρός στο προσφυγικό, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2015 στον Ελαιώνα. Η ταχύρυθμη εκπαίδευση που κάνουμε απαντάει στη μεγάλη ανάγκη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν αυτά που νιώθουν ότι τους έχουν προσφερθεί ήδη από τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια που έχουν συναντήσει κατά τη διάρκεια όλης της οδύσσιάς τους από τις χώρες προέλευσής τους μέχρι την Ελλάδα. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού γίνονται οι πρόσφυγες για τον απλό λόγο ότι οι ίδιοι έχουν εκφράσει την θέληση να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους έτσι όπως βοηθήθηκαν και εκείνοι από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού κατά όλη τη διάρκεια της οδύσσιάς τους από τις χώρες τους μέχρι την Ελλάδα. Ταχύρυθμη εκπαίδευση εθελοντών προσφύγων έχει αρχίσει ήδη. Έχουμε κάνει ήδη στη Ριτσόνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους Καραμαγκά και γύρω στα 38 άτομα θα εκπαιδεύσουμε εδώ. Έχουμε ήδη εκπαιδεύσει 35 άτομα στη Ριτσόνα. My name is Farhad Haji. I am from Syria. I live in Ritsuna camp. I am volunteer with the Hellenic Red Cross. I love my job because I like help to people in camp. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που μπορεί να θυμάμαι και με συγκινεί. Αυτό όμως που μου έχει μείνει έντονα μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου και στο μυαλό μου είναι με πόση μεγάλη εμπιστοσύνη μας πλησιάζουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει τα πάντινα μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Με τι εμπιστοσύνη κοιτάνε τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού και αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα και είμαι περήφανη που είμαι εθελόντρια σε αυτόν τον οργανισμό. Για μένα εθελοντής είναι στάση ζωής. Παρά τις αντιξιότητες που έχουμε στα παιδεία, εμένα αυτό με κάνει όχι να τα παρατήσω, αλλά να θέλω να συνεχίσω περισσότερο, γιατί νιώθω ότι αυτό που δίνω το εισπράττουν οι άλλοι και μου το δίνουν πίσω με χαμόγελο, με την ψυχή τους και με τα μάτια τους.
Από την πρώτη στιγμή που άνοιξε το οδοντιατρίο το Δεκέμβριο του 2016, ήμουνα δίπλα στην οδοντίατρο και βοηθούσα οπωσδήποτε σε ό,τι με χρειαζόταν. Η οδοντίατρος, η οποία μιλούσε και τη γλώσσα αραβικά, οι άνθρωποι που ερχόντουσαν εδώ πέρα, αυτοί που για πρώτη φορά αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα, φόβου και τι θα μου κάνει τώρα, για πρώτη φορά και τα παιδάκια φυσικά το περισσότερο φοβόντουσαν, όμως άμεσα τους μιλήσαμε για τη σωματική υγιεινή, ότι πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή, δεν θα πονέσουν καθόλου και όλα γινόντουσαν μια χαρά και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και κλείναν ραντεβού για να συνεχίσουν την θεραπεία στα δόντια τους, που ίσως κάποιοι δεν είχαν δει και ποτέ γιατρό εκεί που ήρθαν. Αυτό που εισπράττω από τον εθελοντισμό χρόνια και σε ό,τι κάνω και οπουδήποτε βρίσκομαι και περισσότερο εδώ πέρα στους πρόσφυγες, είναι η ευγνωμοσύνη και η χαρά που βλέπουμε στα ματάκια τους, ότι κάποιοι νοιάζονται για αυτούς. Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Τομέα Νοσηλευτικής για τις υγειονομικές ανάγκες των προσφύγων. Οργανώσαμε τα ιατρία, οι δράσεις μας αφορούν την προετοιμασία, την εξέταση ασθενούς, οργανώσαμε τα φαρμακεία, διεκπαιρέωση γραφικών εργασιών. Ως εθελοντές στο Τομέα Νοσηλευτικής έχουμε πολύ ποικίλες δράσεις. Στο πλαίσιο της διαρκής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των προσφύγων διοργανώνουμε διάφορες εκδηλώσεις που έχουν στόχο την πρόληψη των χρονίων νοσημάτων μέσω της σωστής και υγιεινής διατροφής και σωματικής άσκησης. Εδώ στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Σκαραμαγκά οργανώνονται πάρα πολλές αθλητικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα έχουμε μία διοργάνωση, αθλητική εκδήλωση και συγκεκριμένα το τρίαθλο. Στις εκδηλώσεις αυτές μαθαίνουν πώς να αθλούνται, πώς να προσέχουν τον εαυτό τους. Συμμετέχουν πάρα πολλά παιδάκια, οικογένειες ολόκληρες. Είναι μία ευχάριστη ατμόσφαιρα και αυτό τους ευχαριστεί πάρα πολύ. Εθελοντής σημαίνει αφιέρωμα ζωής. Εδώ βρισκόμαστε στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών και Προσφύγων Σκαραμαγκά. Αυτό εδώ είναι το γραφείο Προαγωγή Υγιεινής. Φροντίζει για την υγιεινή, την προσωπική τους. Τους ενημερώνουμε γι' αυτό. Έχουμε μια ομάδα από το ΚΑΜΠ που μας βοηθάει και στην μετάφραση, αλλά και για να τους ενημερώσει στη γλώσσα τους. Ξεκινούν το πρωί, πηγαίνουν πόρτα-πόρτα, δίνοντας πράγματα, όπως σαμπουάν, σαπούνια, χτένες, πετσέτες, που είναι διαφορετικά χρώματα, ώστε ο καθένας να έχει τη δικιά του. Τους εξηγούν πόσο σημαντικό είναι αυτό, για να μην μπορεί να μεταδοθεί κάποιο δερματικό νόσημα. Τους ενημερώνει και για την καθαριότητα μέσα στο κοντέινερ τους και τους δίνουμε χλωρίνη, σφουγγάρια, ό,τι είναι για να καθαρίσουν εκεί. Είναι σημαντικό για αυτούς, διότι με την ενημέρωση μπορεί να βοηθήσουν και τον εαυτό τους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας για τα τυχόν μεταδιδόμενα νοσήματα. Στη δράση «Το παιδί και η πόλη» συμμετέχουν 40 παιδιά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα επισκεπτόμενα τα μουσεία να παίξουν, να δημιουργήσουν ζωγραφίζοντας, να μάθουν για την τέχνη και να περάσουν υπέροχα το πρωινό τους. Μέσα από αυτή τη δράση δίνεται δυνατότητα σε παιδιά που ίσως δεν έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μουσεία, χώρους πολιτισμού και να μάθουν για την τέχνη και τον πολιτισμό μας. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, γεμάτα χαρά, περιμένουν πώς και πώς για να επισκεφθούμε τα μουσεία και αναμένουν την επόμενη επίσκεψη. Το να γίνει κάποιος εθελοντής σημαίνει το να προσφέρει αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά και να βοηθάει ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
πάρα πολύ χαρούμενο, έρχεται με μεγάλη χαρά και το περιμένει αυτή την ημέρα πώς και πώς να έρχεται και να μου πει τα νέα. Και την ιστορία το αγαπάει πάρα πολύ και το έχει μάθει πριν να ξεκινάει την ιστορία. Εγώ, εντάξει, είμαι και πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας αγαπάει πάρα πολύ. Νιώθουμε σαν το Ερυθρό Σταυρό, είναι η οικογένειά μας. Μας γνωρίζουν, μας αγαπάνε, μας δίνουν πολύ αγάπη και εμείς το δίνουμε πάλι αυτή την αγάπη που μας δίνουν. Και λόγω που το Ερυθρό Σταυρό το παίρνει και πάει στα μουσεία, αυτός νιώθει πάρα πολύ χαρά και πάει, το περιμένει αυτή τη μέρα πώς και πώς. Μου αρέσουν τα μουσεία επειδή έχουν την ίδια σημασία με την ιστορία. Αντί να έχουν βιβλία, έχουν τα αγάλματα, έχουν τα μυθικά τέρατα, έχουν τις περιπέτειες του Ηρακλή σε αγγεία ή σε αγάλματα και έχουν και άλλα πάρα πολλά πράγματα. Πώς θα πάμε στα μουσεία? Πολύ σύντομα, στις διακοπές σας το Χριστουγέννων θα πάμε στα μουσεία. Γιουπί! Τον εθελοντισμό είμαι από μικρό παιδί, ήταν και οι γονείς μου εθελοντές, οπότε για μένα δεν υπήρξε κάποια απόφαση να γίνω εθελόντρια, ήταν τρόπος ζωής. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό βρήκα οργάνωση, υπήρξε εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική. Μας μάθανε πώς να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να μπορέσουμε μετά να προσφέρουμε μέσα στο νοσοκομείο στους ασθενείς. Έρχομαι σε εβδομαδιαία βάση στο νοσοκομείο, στην 4η Παθολογική Κλινική, στην απογευματινή βάρδια, 3 με 11, και φροντίζω με την επίβλεψη του νοσηλευτικού προσωπικού, τους ασθενείς, σε ό,τι αφορά τη σωματική τους υγιεινή, τη σύντησή τους, και περνώ αρκετό χρόνο μαζί τους, συζητώντας και προσπαθώντας να ακούσω κάποιους φόβους τους, ανησυχίες τους. Η κυρία Μαρία νοσηλεύτηκε 3 εβδομάδες στο τμήμα μας. Μία ασθενής με πολλά προβλήματα, είχε περιβάλλον γύρω της, το οποίο όμως περιβάλλον δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της. Αναγκαζόμασταν το νοσηλευτικό προσωπικό και κυρίως εγώ σαν εθελόντρια να της κάνω παρέα αρκετές ώρες και να συζητώ μαζί της. Τα περιστατικά που υπάρχουν εδώ μέσα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν στα χέρια σου κυριολεκτικά. Εκείνο που με κάνει να ξανάρχομαι με χαρά στο νοσοκομείο είναι το χαμόγελο των ασθενών και η γνώση ότι πίσω από αυτό το χαμόγελο κρύβομαι εγώ. Έγινα εθελόντρια όταν ένιωσα ότι θέλω να κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο κάτι που να βοηθάει τους άλλους, κάτι που να είναι χρήσιμο για τους υπόλοιπους. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές όταν είσαι μαμά, εργαζόμενη και ταυτόχρονα και εθελόντρια. Αυτό όμως που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι όταν αγαπάς κάτι και όταν το κάνεις με την καρδιά σου, πάντα βρίσκεις χρόνο και πάντα υπάρχει κατανόηση. Μία πολύ σημαντική στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι όταν σε μια εκπαίδευση πρώτων βοηθειών σε ένα νηπιαγωγείο, η νηπιαγωγός ρώτησε τα παιδιά αν ξέρουν τι σημαίνει εθελοντής και ένα παιδάκι σήκωσε το χέρι του και είπε: «Εθελοντής είναι αυτός που δεν πληρώνεται με χρήματα, αλλά με αγάπη». Όταν με τον Κυριάκο συζητάμε για τους γιους μας και για το πώς θα θέλαμε να είναι στο μέλλον, πάντα κάπου υπάρχει και η σκέψη ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γίνουν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να νιώσουν αυτά που νιώθουμε κι εμείς, να περάσουν τις εμπειρίες που περνάμε κι εμείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως όσο υπάρχουν άνθρωποι, πρέπει να υπάρχουν και εθελοντές. Η πρώτη μου επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό ήταν σε ένα φεστιβάλ εθελοντισμού στο Θησίο. Υπήρχε περίπτερο με εθελοντές από όλους τους τομείς. Πήρα τις πρώτες πληροφορίες και το πρώτο ερέθισμα. Στη συνέχεια ήρθαν εκπαιδευτές των Σαμαριτών στην εταιρεία στην οποία εργάζομαι για να μας κάνουν εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.
Εκεί πήρα την τελική μου απόφαση. Είναι αυτό που μου αρέσει, είναι αυτό που θέλω. Αποφάσισα και εγώ να γίνω εθελοντής. Το κύριο πλεονέκτημα των ποδηλατικών ομάδων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ότι μπορούν εύκολα και γρήγορα να μετακινηθούν ανάμεσα σε πλήθος ή σε σημεία που δεν μπορούν άλλα οχήματα. Είναι εξοπλισμένα με πλήρες φαρμακείο, αυτόματο εξωτερικό απεινιδιστή και μπορούν άμεσα να δώσουν τη βοήθειά τους όπου χρειαστεί. Με την Κυριακή γνωριστήκαμε μέσα στον Ερυθρό Σταυρό, στο μαραθώνιο του 2010, όπου υπηρετήσαμε στην ίδια ομάδα. Μετά από 3 χρόνια, το 2013 παντρευτήκαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε μια οικογένεια με 2 μικρά παιδιά. Αν και είναι πολλές υποχρεώσεις, είμαι εργαζόμενη, είμαι μητέρα, είμαι σύζυγος, για κάποιον λόγο που δεν ξέρω, βγαίνει από μέσα μου, πάντα βρίσκω χρόνο και εγώ και ο σύζυγός μου για τον εθελοντισμό. Με τον Κυριάκο έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, έχουμε κοινή αγάπη για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ γιατί κατανοούμε ο ένας τον άλλον και πέραν αυτού στηρίζουμε και ο ένας τον άλλον σε αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ. Στο οποίο έρχονται παιδάκια από ευπαθείς ομάδες Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων. Βοηθάμε αυτά τα παιδάκια μέσω της ενισχυτικής διδασκαλίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 27 παιδάκια και 7 εθελοντές. Η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται πάνω στα μαθήματα των ελληνικών και των αγγλικών που κάνουν τα παιδάκια στο σχολείο. Δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με εμάς και είναι σημαντικό να βλέπεις παιδιά που θέλουν να γίνουν καλύτερα, να χαίρονται, να τα καταφέρουν και να μπορούν να αποδώσουν στο σχολείο σε πολύ καλό βαθμό. Έγινε εθελόντρια για να προσφέρω βοήθεια, για να βοηθάω ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη και να βλέπω τη χαρά μέσα από τα μάτια τους. Έχω οικογένεια, είμαι παντρεμένη με 2 παιδιά, 10 και 7,5. Η μικρή είναι Δευτέρα Δημοτικού και ο μεγάλος είναι Τέταρτη Δημοτικού. Ο μεγάλος μου που είναι στη Δευτέρα Δημοτικού έρχεται στο φροντιστήριο του Ελευθερό Σταυρό. Πήρα μία απόφαση για να συμμετοχή σε αυτό το φροντιστήριο. Λόγω την ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πολύ δύσκολη γλώσσα και θα ήθελα να έχει μία βοήθεια από ένας άλλος άνθρωπος που έχει εμπειρία και να είναι τόπιο. Ήδη μόλις έχει ξεκινήσει εδώ πέρα λίγα μαθήματα και από αυτά τα λίγα μαθήματα νιώθω ότι είναι ευχαριστημένος και περιμένει πώς και πώς να φτάσει η μέρα που θα έχει τα ιδιαίτερα με την δασκάλα που τον βοηθάει και αυτό, μόνο αυτό για μένα είναι αρκετό. Από τη στιγμή που το περιβάλλον για αυτόν είναι ανοιχτό και νιώθει μεγάλη χαρά και μεγάλη ερεμία, πάει να πει ότι μαθαίνει περισσότερα. Είμαι σε επαφή με την κυρία Ιωάννα που τον βοηθάει στη γλώσσα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ως εθελόντρια αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά τα οποία έχουν ανάγκη την νοσηλευτική μας φροντίδα και την ηθική συμπαράσταση, να τους παρέχουμε ηθική συμπαράσταση. Για παράδειγμα η Άννα είναι ένα περιστατικό με κινητικά προβλήματα βαριάς μορφής το οποίο φροντίζω, παρέχοντας της πολύ αγάπη, συμπαράσταση, νοσηλευτική φροντίδα και της δίνω τη δύναμη να μάχεται.
να κάνει το όνειρο της ζωής της πραγματικότητα. Και όπως το έκανε, πήρε το πτυχίο της αριστεύσασα στην ιατρική. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Και από εκεί που ήτανε στη θέση του βοηθούμενου, γίνεται βοηθός. Έγινα εθελόντρια, διότι πάντοτε από χρόνια θαύμαζα τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που ευρίσκεται στις πιο δύσκολες στιγμές των συνανθρώπων μας. Το πρώτο μου ερέθισμα για να γίνω εθελόντρια ήταν, ακούγοντας από τον πατέρα μου, ότι στον πόλεμο του 40, στις αφιλόξενες κορφές της Αλβανίας, με κρυοπαγήματα, σε ημιθανή κατάσταση, τον μετέφεραν εθελόντριες αδελφές στο κατάλημα που υπήρχε του Ερυθρού. Και εκεί εχειρουργήθη και σώθη. Το όνομα μου είναι Άννα, είμαι 30 ετών. Έχω τελειώσει την ιατρική και τώρα εργάζομαι σε κάποιο νοσοκομείο. Έχω ουσιαστικά περιφερική παράλυση. Δεν κινούμε. Είναι κινητικό το πρόβλημά μου από μικρή ηλικία, κάτω από ενός έτους. Και ουσιαστικά χρειάζομαι βοήθεια για τα πάντα. Οι εθελόντριες νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με επισκέπτονται εδώ και περίπου 7 χρόνια. Ουσιαστικά είναι όταν έχασα τη μητέρα μου, τότε χρειάστηκα πάρα πολύ, πολύ μεγάλη βοήθεια πρακτική. Και βέβαια πέρα από όλα αυτά έχουμε γίνει και φίλες, να το πω και αυτό. Που για μένα είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι μια καινούργια οικογένεια ουσιαστικά. Επέλεξα να γίνω εθελόντρια στον Ερυθρό Σταυρό ειδικά. Ένιωθα την ανάγκη να προσφέρω γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνω. Να είμαι αποτελεσματική και παραγωγική σε αυτό που κάνω. Και θεώρησα ότι το καταλληλότερο μέρος για να πάω, τελείως ενστικτοδός, ήταν ο Ερυθρός Σταυρός. Η ζωή μας χωρίς εθελοντισμό είναι ένα λάθος. Ο εθελοντισμός πρέπει να γίνει τρόπος ζωής μας, γιατί είμαστε όλοι αλληλένδετοι, έχουμε όλοι ανάγκη ο ένας τον άλλον. Αν δεν λειτουργούμε εθελοντικά και κλεινόμαστε στο καβούκι μας, είμαστε ένα τίποτα.